Μιλάμε με τον Βασίλη τον Βασιλόπουλο από τα ψηφιακά μέσα της ΕΡΤ. Τον άνθρωπο ο οποίος μαζί με την ομάδα του και μαζί με άλλα παιδιά θα μπορούσε να πει κανείς ηρωικά αυτό τον καιρό και όλους αυτούς τους μήνες που έχουν στηρίξει και έχουν στήσει το ΕΡΤ Open και παίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ με απίθανα κρατήσεις και απίθανα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Βασίλη, με διορθώνεις, κάνω λάθος? Υπερβάλλω, λέω καλά λόγια. Ευτυχώς, Βασίλη, που δεν έχω καμία, πώς να το πω, δεν είμαστε μαζί σε καμία προκήρυξη από αυτές τις ντουτού για να πάρουμε κάνα ψηλό, ας πούμε. Λοιπόν, εντάξει, δημόσιος υπαλληλός δεν ήθελα να γίνω στη ζωή μου. Έγινα οι φιλανοί κρατούντες να μετατρέψουν ένα δημοσιογραφικό φορέα σε κομμάτι του δημοσίου. Εσύ ούτως ή άλλως ήσουν, από όσο ξέρω, ήσουν ένα πολιτικό συντάκτης πριν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Πολιτικό συντάκτης και κάλυπτα το κόμμα που κυβερνούσε για πολλές δεκαετίες και που σήμερα βοηθάει τον κύριο Σαμαρά. Αχα. Και που έβγαλε μια ανακοίνωση σήμερα η οποία είναι η απόλυτη ντροπή. Μιλάω για τον Πασόκ. Ναι, το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Η συνέχιση της παράνομης κατάληψης της ΕΡΤ στρέφει εναντίον των εργαζομένων που, αν και έχουν αξιολογηθεί αξιοκρατικά, δεν μπορούν να πιάσουν δουλειά κατά της ανασυγκρότησης και αναβάθμισης δημόσιας ραδιοτηλεόρασης κατά της προετοιμασίας της Ελλάδας ενώπιον της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι η ανακοίνωση. Οι μόνοι που αντιδρούν είναι αυτοί που μετέτρεψαν την ΕΡΤ σε παραμάγαζο για την εξυπηρέτηση μικροκομματικών συμφερόντων, καλύπτοντας μια μικρή μειοψηφία εργαζομένων. Κανείς σήμερα δεν μπορεί στο όνομα του λαϊκισμού και του τυχοδιοκτισμού να σταματήσει την αναβάθμιση της δημόσιας τηλεόρασης. Είσαι τυχοδιώκτης, Βασίλη. Ναι, όντως. Όντως, είναι το διώχνει τείχους. Βέβαια, σαν ρεπόρτερ πήρα τηλέφωνο να μάθω ποιος είναι ο συντάκτης αυτής της ανακοίνωσης, αλλά τρέπεται να πει το όνομά του και έτσι δεν μου το αποκαλύπτει. Δεν την έμαθες, ε? Όχι. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, τι έχεις μάθει, τι έχεις ακούσει, πώς είσαι? Καταρχήν, σαν πολιτικό συντάκτης θα σου πω, που κάλυπτε μάλιστα και τον Πασόκ. Μπορεί αυτό να εκνευρίζει τους ακροατές μας, τους ιδεατές μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό έκανα. Δεν πειράζει, θα πρέπει να συμφιλειωθούμε με όλα αυτά τελικά. Ας συμφιλειωθούμε με τις έννοιες για να μπορέσουμε να συμφιλειωθούμε σε έναν άνθρωπο τουλάχιστον. Έτσι. Έτσι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τι βλέπουμε, τι έχουμε μπροστά μας. Αυτό. Σαν πολιτικό συντάκτης θα μιλήσω. Μπροστά μας έχουμε την καλύτερη δυνατή εξέλιξη για τον αγώνα ενός κομματιού εργαζομένων που θέλει να πιστεύει ότι έχει πολύ μεγάλη αξία η έννοια της ελευθερίας της έκφρασης. Η καλύτερη δυνατή εξέλιξη είναι η χειροπέδα στην αλυσίδα. Μάλιστα. Όντως. Είναι ότι δεν υπήρξε καμία αντίδραση, καμία αντιδικία, ούτε καν κάποια σύγκρουση. Είναι ότι ο εισαγγελίας ήρθε χωρίς εντολή απλά για να συνοδεύσει τους αστυνομικούς να μπουκάρουν. Για τα μάτια του κόσμου. Είναι ότι εφαρμόστηκε κάτι, έκλεισε η ΕΡΤ, με ένα νομικό κείμενο το οποίο δεν έχει ισχύ και μιλάω για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Είναι ότι μόλις προχθές δόθηκαν οι ψηφιακές τουλάχιστον άδειες στους ανθρώπους οι οποίοι ως κανάρχες του ιδιωτικού τομέα 23 χρόνια παρανομούν γιατί εκπέμπουν χωρίς άδεια. Είναι γιατί εδώ και 2 χρόνια δεν έχει εφαρμοστεί μια διάταξη για φορολόγηση του 20% των εσόδων τους. Είναι γιατί πολιτικά κόμματα που έφυγαν από την κυβέρνηση και δημιούργησαν κρίση τον Ιούνιο, ξαναγύρισαν τώρα, στήριξαν αυτή τη διαδικασία με τις ψηφιακές άδειες και αποφάσισαν να εμφανίζονται και στο κανάλι που λέγεται Δέλτα Τάφ. Είναι για το γεγονός του ότι το Δέλτα Τάφ σημαίνει δημόσια τηλεόραση για τους ίδιους μεσοπνευτές αυτού του έργου, όμως όλοι γνωρίζουν και οι ΒΙΚΙΟΥ και οι πάντες στον κόσμο, στην Ιφίλιο, ότι πρόκειται για μια κυβερνητική υπηρεσία παράρτημα που έχει δημιουργήσει το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι γιατί
Αυτή τη στιγμή βγαίνει δελτίο ειδήσεων από το δρόμο έξω από την Αγία Παρασκευή. Μπορώ να πω άλλα αν δεν με διακόψεις. Καθόλου δεν σε διακόπτω, όπως βλέπεις δεν μιλάω. Είναι μια δικαίωση την οποία θα έλεγα ότι λειτουργήσε και λυτρωτικά σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι κουράστηκαν 5 μήνες. Αυτό δεν μπορούσε να τραβήξει την παραβολή. Και εν πάση περιπτώσει δημιουργεί και τις συνθήκες για να πάμε στο επόμενο στάδιο συζήτησης. Ως κοινωνία, ως άνθρωποι. Δηλαδή, τι θέλουμε? Θέλουμε να τηρούνται οι νόμοι. Ποιος φτιάχνει τους νόμους καταρχήν? Ποιος τους εφαρμόζει και αν τηρούνται? Αν υπάρχει δικαιοσύνη. Αν υπάρχει δικαιοσύνη, θα μας το πει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Εξελικίζει το θέμα της ΕΡΤ. Και κρύβει την απόφασή του. Και δεν την εκδίδει. Που προφανώς τώρα μετά την κατάληψη του κυρίου, η απόφασή του θα συνάδει με την πράξη των ΜΑΤ. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία τώρα πρέπει να συζητήσει η κοινωνία. Να δει με ποιο τρόπο εδώ και 3 χρόνια ζει τον εφιάλτη. Με την καταστολή. Με τις δυνάμεις καταστολής δηλαδή. Αυτό, με τα ΜΑΤ. Με τα ΜΑΤ γίνεται. Ο φόβος έχει γίνει πολιτικό εργαλείο, Αντώνη. Πάντα ήταν. Ο φόβος έχει γίνει πολιτικό εργαλείο. Και όπως έλεγε και κάποιος, δεν θα αναφέρω, δεν θέλω να δοξάσω κανέναν από αυτούς. Έλεγε όμως πολύ πετυχημένα ότι η βία είναι προνόμιο της εξουσίας. Εδώ λοιπόν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο προκαλείται ο κάθε Έλληνας να σκεφτεί τι του κάνουν στη ζωή του. Ναι. Τι άλλο να πω? Μια ερώτηση από μένα. Πιστεύει ο Βασίλης ότι κάποτε δεν ήταν ο φόβος εργαλείο πολιτικής? Ερώτηση από τον Λουκά τον Πότμο. Δεν ήταν ο φόβος εργαλείο πολιτικής ούτως ή άλλως? Πάντα, αλλά η διαβάθμιση έχει πάντα πολύ μεγάλη αξία, έτσι. Δηλαδή όταν κλιμακώνεις σε τέτοιο βαθμό τα πράγματα και ο φόβος είναι κάτι στοιχειώδες της πολιτικής σου για να εφαρμόσεις κάτι πολύ συγκεκριμένο, δεν το έχουμε ξαναζήσει. Έχουμε ξαναζήσει τον φόβο του αστυνομικού ή τον φόβο του να μην μπορείς να λειτουργήσεις ελεύθερα σε κάποια πεδία της δημόσιας ζωής, αλλά αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή τι είναι? Είναι ο βομβαρδισμός με φοβικά εργαλεία, με το τι θα μπορούσες να πάθεις δηλαδή αν αντιδράσεις, ή τι θα μπορούσε να σε βρει κακό, αλλά έρχεται μια καλή κυβέρνηση και βρίσκει κάτι πολύ λιγότερο κακό. Ναι. Έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο περνούν τα μέτρα. Σου λένε ότι έχει ζητηθεί ο αποκεφαλισμός σου, αλλά όταν σου ανακοινώσουν τον ακροτηριασμό, γλίτωσε στο κεφάλι σου, είσαι ευχαριστημένος. Αυτό. Κοινωνικός αυτοματισμός. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Αυτή τη στιγμή έχει ματώσει η ελληνική κοινωνία οικονομικά. Περίπου 35 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν φύγει από τις τσέπες των μικρομεσαίων των πολιτών που, εν πάση περιπτώσει, δεν είχαν πολλές δυνατότητες στη ζωή τους, όλα ζούσαν. Μια ζωή νοικοκυρεμένη γιατί πλήρωναν και την εφορία και όλες τις υποχρεώσεις. Αυτά τα 35 δισεκατομμύρια όμως αποτιμήθηκαν από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Σε ποιες τσέπες έχουν πάει? Άλαιστε. Γιατί δεν έχουν πάει κάπου. Δεν έχουν αποτιμηθεί λογιστικά. Είναι μείωση εισοδήματος ή δεν έχει οδηγηθεί κάπου. Γιατί συνέβη, πώς επιβλήθηκε? Με το φόβο. Με το φόβο ότι θα σε βρει συνεχώς κάτι χειρότερο. Σωστό. Όχι, αυτή είναι η λογική και γι' αυτό το αναλύω. Επειδή ο Λουκάς, καταλαβαίνω, θέλει να το συζητήσουμε θεωρητικά. Αλλά. Όχι, πρακτικά θέλω να το συζητήσουμε. Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πραγματικά σενάρια να ξετυλίγονται μπροστά μας. Πραγματικά θέλω να το συζητήσουμε. Βασίλη, δεν με ακούς απευθείας, θα στα πει ο Αντώνης. Πρέπει να με ακούς από το βάθος, ας πούμε, εμένα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο σκοπός για τον οποίο, στον οποίο υποβλήθηκαν σε τέτοια μείωση εισοδήματος τόσο μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της ελληνικής επικράτειας ήταν αυτός σκοπός. Αυτό, ο Λουκάς αυτός ήταν ο σκοπός, δεν υπήρχε άλλο σκοπός. Ο σκοπός για να μειωθεί το εισόδημα σε ένα τόσο μεγάλο κομμάτι πληθυσμού στην ελληνική επικράτεια ήταν αυτό, ήταν αυτοσκοπός, δεν ήταν για κάποιον άλλο λόγο, ήταν να μειωθεί για να μειωθεί. Ήταν για να φτάσουμε σε ένα σημείο πιθανόν εξαθλίωσης, σε ένα σημείο τέτοιο που να λέει ότι κοίτα να δεις, βούλωσέ το,
δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά από το να ψάξεις να βρεις εισόδημα για να ζήσεις την οικογένειά σου και να πληρώσεις τις οφειλές που έχεις. Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Απλά επισημαίνω ότι και σαν λογιστής, γιατί έχω αυτές τις γνώσεις, ότι απλά μιλάμε για αναδιανομή. Δηλαδή τα χρήματα δεν χάνονται, δεν εξαναμείνονται, δεν εξατμίζονται. Ναι. Όταν κόβεις από κάπου, κάπου υπάρχει πλεόνασμα ή κάπου το δίνεις αυτό που κόβεις. Βίαιη αναδιανομή εισοδήματος. Μπράβο. Η αναδιανομή, εγώ πιστεύω και λέω και τουλάχιστον συμφωνώ με, με το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΕΣΕ ότι κινήθηκε αυτό το χρήμα προς τα πορτοφόλια του κεφαλαίου και των τραπεζών ασφαλώς, έτσι. Αλλά στην πραγματικότητα όλο αυτό έγινε επειδή φοβήθηκε ο κόσμος και δέχτηκε να δώσει αυτά τα 35 δισεκατομμύρια. Ναι. Ζούσαμε πριν από μία δεκαετία κάτι άλλο. Ζούσαμε μία απίστευτη αίσθηση ευημερίας ψεύτικη που αφορούσε το χρηματιστήριο. Τότε λοιπόν μπορεί και ένα τρισεκατομμύριο δραχμές, πολύ λιγότερα από τα 35 δις, να κινήθηκαν προς τις τσέπες του κεφαλαίου με έναν άλλο τρόπο, πιο κομπραδόρικο. Ναι. Αλλά δεν υπήρχε ο φόβος. Ναι, έγινε σε ένα καθεστώς, έγινε σε ένα καθεστώς ευημερίας, ας πούμε. Ακριβώς. Βασίλη, ένα πράγμα, πώς βλέπεις αυτό που συμβαίνει σε επίπεδο εξέλιξης και σαν τεχνολογία και σαν ενημέρωση, που πια τα συνεργεία, τα δελτία, τα καλώδια βγήκαν έξω από το κτίριο και προσπαθεί να γίνει μια προσπάθεια, μάλλον γίνεται μια προσπάθεια μιας γκερίλα ενημέρωσης ως αντίδραση. Πώς το βλέπεις αυτό? Από τη σκοπιά σου σαν άνθρωπος που ξέρεις και το ψηφιακό τοπίο και τέλος πάντων έχεις χειριστεί τα ψηφιακά media και τους ψηφιακούς πόρους της ΕΡΤ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε μπροστά μας το απόλυτο transmedia. Αυτό συμβαίνει. Με αναλογικό τρόπο και χωρίς να συνειδητοποιούν οι πρωταγωνιστές, ακόμη και εμείς δηλαδή πολλά από τα παιδιά που κάνουν αυτή τη δουλειά, που τώρα βγάζουν το δελτίο στον δρόμο έξω από την Αγία Παρασκευή, δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Είναι όμως ένα case study το οποίο σας πληροφορώ ότι έχει προξενήσει το ενδιαφέρον πάρα πολλών εργαστηρίων νιου μίντια σε όλο τον κόσμο, πάρα πολλών πανεπιστημιακών τμήματων μέσων ενημέρωσης και τεχνολογίας. Και αυτό γιατί? Γιατί δεν έχουμε μπροστά μας έναν συμβατικό τρόπο μετάδοσης της πληροφορίας. Έχουμε αντισυμβατικές μεθόδους, έχουμε διαφορετικά μέσα, έχουμε πολλών μορφών διανομή και έχουμε υψηλής ποιότητας ύλη, η οποία παράγεται με έναν τρόπο εντελώς αντισυμβατικό. Ακριβώς. Γκερίλα, καθαρό γκερίλα. Γκερίλα, ακριβώς, καθαρό γκερίλα. Αν λοιπόν αυτό προσπαθήσεις να το απεικονίσεις γραμμικά, θα δεις ότι το αποτέλεσμα σου είναι τρανσμίδια. Έχουν χρησιμοποιηθεί πάρα πολλά μέσα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και απεικονίζουν κάτι. Αυτό το κάτι είναι μια ιστορία. Από όπου και να το πιάσεις, θα ενημερωθείς και ο καθένας θα βγάλει το δικό του συμπέρασμα. Είναι η απόλυτη επιτυχία ενός τρανσμίδια, είναι ακριβώς αυτή. Ναι. Είναι εξαιρετικό επιστημονικά τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις δομές και την πανεπιστημιακή διδασκαλία για τα μίντια. Είναι εξαιρετικό το παράδειγμα και γι' αυτό το λόγο έχει προξενήσει το ενδιαφέρον. Εάν η γλώσσα δεν ήταν το μοναδικό του εμπόδιο, αυτή τη στιγμή θα είχαμε πολύ μεγάλες παραγωγές. Και ξέρω ότι υπάρχουν παραγωγές οι οποίες είναι έτοιμες για τον αέρα, θα κάνουν lunch Γενάρη, Φλεβάρη, με όλη αυτή την περιπέτεια, δεν ξέρω. Σωστό. Σωστό. Το ΕΡΤ Open, ποιο είναι το μέλλον του, τι έχει να κάνει? Καταρχήν δεν ξέρω το πώς ακόμα θα δράσουν, δηλαδή τι άλλο θα κάνουν σε σχέση με όλα αυτά και με το ΕΡΤ Open. Το ΕΡΤ Open δεν είναι εύκολο να κλείσει. Το ΕΡΤ Social δεν είναι εύκολο να κλείσει, δηλαδή οι βασικές... τα βασικά εργαλεία στα social είναι το Twitter και το Facebook. Δεν είναι εύκολο να κλείσουν. Το κανάλι στο YouTube όμως είναι ένα θέμα το οποίο πιθανότατα θα πρέπει να αλλάξει. Αλλά
Δεν γνωρίζω ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσουν. Δηλαδή, πόσο εκνευρισμένο είναι αυτό το σύστημα το οποίο θέλει η ΜΑΤ στην ΕΡΤ και πόσο εκδικητικό. Ναι. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι άλλο έχει στο μυαλό του. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να συνειδητοποιήσει αυτό. Κάνει, ο Λουκάς λέει θα κάνει έτοιμα ο Μουρούτης, θα κάνει request στο YouTube για πλαστοπροσωπεία. Εντάξει. Το Air Open λοιπόν θα συνεχίσει να λειτουργεί. Το Air Open ναι, δεν μπορεί να κλείσει έτσι εύκολα. Δεν μπορεί να κλείσει. Μόνο απόφαση των εργαζομένων θα είναι. Δηλαδή, επειδή λειτουργούν με ένα συλλογικό τρόπο όλοι, θα πάρουν τις αποφάσεις τους και θα δουν αν θα στήσουν ένα μέσο ενημέρωσης το οποίο θα έχει αυτό το όνομα, αν θα φιλοξενηθεί σε κάποια πλατφόρμα ή θα στήσει κάποια δικιά του υποδομή. Είναι όλα στο τραπέζι, είναι συζητώτερο. Οπότε το Air Social θα συνεχίσει να λειτουργεί όσο εργαζόμενοι το θέλουν. Προφανώς. Θα πάρουν τις αποφάσεις τους για το τι θα κάνουν τις επόμενες ημέρες. Ήδη γίνονται συζητήσεις εδώ και 1-1,5 μήνα. Και σήμερα πάλι υπήρξαν πολλές συζητήσεις γύρω από το τι πρόκειται να γίνει. Θα πάρει μορφή περισσότερη αυτή η συζήτηση και θα γίνει και λίγο πιο βαθιά τα τεχνικά τη στοιχεία το επόμενο χρονικό διάστημα. Εγώ νομίζω ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους θα θελήσουν να λειτουργήσουν, να συνεχίσουν μάλλον αυτό που κάνουν τώρα σε μια καινούργια μορφή. Okay. Το Air Open είναι ένα brand το οποίο δεν το καταλήγεις εύκολα. Mm-hmm. Έτσι. Και μια ερώτηση από το chat. Νομίζω και θα ήθελα και εγώ να συνεχίσουν γιατί πίστεψα σε αυτή την ιστορία. Είδα τους ανθρώπους να δουλεύουν με φιλότιμο. Να κάνουν σπίτι τους στην ΕΡΤ, μανάδες με τον άντρα τους άνεργο και αυτές άνεργες με τα τρία τους παιδιά να κάνουν βάρδια η οποία ξεπερνούσε για τις 8 ώρες για να υπηρετήσουν αυτό το σκοπό. Και καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς που περιγράφει η ανακοίνωση του ανθρώπου, έτσι. Ναι, προφανώς. Θα ήθελα αυτούς τους ανθρώπους να τους δω να κάνουν κάτι το οποίο να έχει και ένα εμπορικό αποτέλεσμα. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής θα πρέπει να ζήσουν. Σωστό. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Αντώνη είναι δυνατόν σήμερα να είναι εμπορικό το ελεύθερο περιεχόμενο. Αυτό. Έχουμε χάσει την έννοια της σημασίας. Εντάξει. Ποιος θα χρηματοδοτήσει, ποιος θα πληρώσει δηλαδή, το ελεύθερο περιεχόμενο. Την ελευθερία έκφρασης. Την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Πολύ μεγάλη κουβέντα, Βασίλη. Είναι αυτό πολύ μεγάλη κουβέντα. Μια τελευταία ερώτηση. Να το πούμε γιατί θα νομίζουν ορισμένοι ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι έτοιμοι να πουλήσουν τον αγώνα τους. Αυτό. Να κλείσουν τα πάντα και να πάνε σπίτι τους. Mm. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα είναι πολύ σκληρά. Θα πρέπει αυτό που κάνουν να έχει τη δυνατότητα να τους αποδώσει κάτι για να ζήσουν, να επιβιώσουν. Λογικό. Αυτό λοιπόν είναι εξαιρετικά δύσκολο γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή με βάση τα όσα γνωρίζουμε. Δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει τα πράγματα στη χώρα και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, να βρεθούν διαφημιστές ή να βρεθούν brands τα οποία θα ενδιαφέρονται να χρηματοδοτήσουν ελεύθερο περιεχόμενο. Αυτό. Ελεύθερο και ανεπηρέαστο. Προφανώ. Έχουμε μία τελευταία ερώτηση η οποία έρχεται από το chat. Με τον εισαγγελέα ξέρουμε τι έχει γίνει. Έχουμε καθόλου εικόνα τι έχει γίνει ακριβώς με τον εισαγγελέα, την παρουσία του και τι. Αν είχε ένταλμα, δεν αν υπήρχε ένταλμα, αν υπήρχε εισαγγελική εντολή ή όχι. Ξέρουμε καθόλου τέτοια πράγματα. Ναι, θα σας πω. Θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τις πολιτικές εξελίξεις, για την πρόταση μου αφήσει μετά. Ναι. Δεν σας τρώω πολύ χρόνο για τον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας πήρε εντολή από την προϊσταμένη του να βρίσκεται στις 4 η ώρα στην ΕΡΤ, στο κτίριο, γιατί θα γινόταν μια αστυνομική επιχείρηση. Δεν είχε καμία εντολή και κανένα χαρτί στα χέρια του. Μάλιστα. Εμφανίστηκε λοιπόν εκεί, χωρίς να έχει οδηγίες για το τι θα κάνει, παρά μόνο για να υπηρετηθεί μια διάταξη που αναφέρεται στην πρόβλεψη να μην υπάρξουν συγκρούσεις και να τελειώνται ειρηνικά οι διαφορές. Είναι μια γνωστή ιστορία βάσει της οποίας πολλές φορές η αστυνομία ανεδιολόγητα κάνει προσαγωγές και συλλήψεις. Δηλαδή εκτιμά το όργανο ότι κάποιος δεν επιθυμεί να υπακούσει στις εντολές της αστυνομίας. Αυτό σημαίνει μη ειρηνική επίλυση των διαφορών και έχει δικαίωμα να τον συλλάβει και ο εισαγγελέας δίνει μια πάγια θεωρητική εντολή. Ναι, κάντε το καλά, το κάνατε, κλείστε την μέσα. Αυτό λοιπόν συνέβη. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο εισαγγελέας βάρδιας, δηλαδή αυτός που ξενυχτούσε, έτσι κι αλλιώς. Δεν είχε καμία οδηγία, εμφανίστηκε στο κτίριο.
Όταν εμφανίστηκε το κτίριο, ερωτήθηκε αν είναι αρμόδιος για να παραλάβει υλικό, γιατί πολλοί εξ ημών έχουμε στο όνομά μας χρεωμένο υλικό, δημόσιο υλικό. Ναι, ναι. Και του επεδείχθησαν και τα έγγραφα του κυρίου Μάναλη, ο οποίος μας είχε κατακτήσει και με τα φύλακες δημόσιας περιουσίας με το χάρτη του Μαθέστιου. Γιατί το ανέφερε συγκεκριμένα ότι θα πρέπει, έχουμε την ευθύνη να διαφυλάξουμε την περιουσία μέχρι να παραδοθεί. Δήλωσε λοιπόν αναρμόδιος ο εισαγγελέας και έκποτε δεν εμφανίστηκε άλλος από την δική του ειδικότητα. Θα κάνουμε ένα ωραίο πρόγραμμα. Λοιπόν, αυτό είναι απίστευτο, είναι εξοργιστικό. 15 κλούβες των ΜΑΤΕ ήρθαν το πρωί για να κάνουν τι ακριβώς, πόλεμο με 100 ανθρώπους. Αυτό. Μα αυτό ήταν όμως. Ήταν μια ένδειξη πυγμής ή οτιδήποτε τέτοιο. Τώρα, Αντώνη, να σου πω. Μιλάμε σε ένα κοινό φίλων, οι οποίοι μπορεί να μην το καταλαβαίνουν αυτό. Αλλά ο δημοσιογράφος και ο άνθρωπος των μέσων δύσκολα συμμετέχει σε συγκρούσεις. Ναι. Όχι γιατί είναι δηλός. Γιατί έχει τη συγκεκριμένη κουλτούρα να αφήνει να φαίνεται το μεγαλείο της βίας ακόμη και με αυτόν τον τρόπο. Ναι, ναι. Γιατί είναι υποχρεωμένος να καλύπτει το γεγονός και να αποστασιοποιείται από αυτό προκειμένου να είναι ικανός να το καλύψει. Οπότε ήταν... Ο δημοσιογράφος που φαίνεται την γραμμία του και αρχίζει να την παραγραφείται με τα ΜΑΤ σε μια διαδήλωση. Οπότε ο εισαγγελέας, η παρουσία του εκεί ήταν κατόπιν πολιτικής εντολής. Προφανώς. Μάλιστα. Προφανώς. Και τώρα πάμε και σε νέες πολιτικές εξελίξεις. Οι εξελίξεις αυτές προφανώς δεν θα αποδώσουν απολύτως τίποτα, έτσι. Όμως, εννοώ αποτέλεσμα που να έχει σχέση με την πτώση της κυβέρνησης ή οτιδήποτε άλλο. Δεν συμβαίνουν αυτά. Δεν πρέπει να περιμένει κάποιος άνθρωπος έτσι, σοβαρά να γίνουν τέτοια πράγματα. Απλά θα δούμε τους τρεις κυβερνητικούς εταίρους, γιατί εγώ επιμένω η Τιμάρ δεν έφυγε ποτέ. Ναι. Μαζί με την Χρυσή Αυγή πιθανότατα να ψηφίσουν κατά τις προτάσεις της Μομφής. Ναι. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό διδακτικό αποτέλεσμα το οποίο θέλω να το δουν όλοι οι Έλληνες και να σκεφτούν. Και ένα εξαιρετικά γελίο αποτέλεσμα. Και είναι και όπως λέει και ο Λουκάς ένα εξαιρετικά γελίο αποτέλεσμα. Ναι, αλλά πρέπει να υπάρξει. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει να το δει κάποιος μπροστά του, μπροστά στα μάτια του, να γίνεται πράξη για να συνειδητοποιήσει ποιος είναι σύστημα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Και εν πάση περιπτώσει, εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο, δεν ξέρω. Συνήθως οι προτάσεις μορφής συσπυρώνουν την κατάσταση σε μια κυβέρνηση. Όσο μάλλον σε μια κυβέρνηση συνεργασίας με τον Βαγγέλη Βενιζέλο από δίπλα να βοηθάει, όσο μπορεί. Λοιπόν, αλλά πρόσεξε με, ήταν μια ορθή κίνηση, θεωρώ, με την έννοια του ότι δεν τους έδωσε δικαίωμα να αντιτείνουν απέναντι στη δική τους βία σήμερα τα ξημερώματα στην ΕΡΤ, το οτιδήποτε θα μπορούσε να τους κρεώσει ότι είναι η ακραία της ιστορίας. Ναι. Δηλαδή, τα ΜΑΤ επιβάλλουν την νομιμότητα και όποιος αντιτίθεται στα ΜΑΤ δεν είναι νόμιμος. Αυτό που λέει η ανακοίνωση του Πασόκου. Δεν το πήραν αυτό το δικαίωμα. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα οι τακτικές, γιατί τακτικές περιγράφω σαν πολιτικός συντάκτης, οι τακτικές δεν ξέρω τι άλλο μπορούν να δώσουν, αλλά το καλύτερο που θα περίμενα εγώ είναι αυτό που λέει ο Λουκάς, ότι θα είναι γελίο αποτέλεσμα. Αυτό. Αυτό και όλοι περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει όλη αυτή η υπόθεση Μομφής, γιατί εγώ να θυμίσω, το 1988 η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε κάνει πρόταση Μομφής στην κυβέρνηση Παπανδρέου και όλοι ξέρουμε τι έγινε μετά. Ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης, συγγνώμη, όχι κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης. Και όλοι ξέρουμε τι έγινε μετά την πρόταση Μομφής, την οποία βέβαια με το ίδιο κείμενο το οποίο έβγαλε σήμερα το Πασόκ, ο Παπανδρέου είχε, καλωσορίσει και είχε πει ότι ήταν μια ευκαιρία ανάπτυξης του έργου του Πασόκ. Και μια ερώτηση θα μεταφέρω, η οποία είναι και στο δικό μου μυαλό. Είναι δύσκολη ερώτηση. Έχουμε και μια ερώτηση μεταφορά, για πες. Είναι σκληρή ερώτηση, Βασίλη. Σκληρή ερώτηση. Μάθανε τίποτα οι απεργοί από τη μαλακία που τους έδερνε τις πρώτες μέρες της κατάληψης? Μάθανε τίποτα. Αυτό είναι από το chat και είναι και μέσα από το μυαλό του Λουκά, γιατί συνέπουσαν οι ερωτήσεις. Λοιπόν, μάθανε τίποτα οι απεργοί της ΕΡΤ από τη μαλακία που τους έδερνε τις πρώτες ημέρες? Εντάξει. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Τρία χρόνια. Πρέπει να σε ζωρίσουμε. Τρία χρόνια όλοι μας, δηλαδή αναφέρομαι στους συναδέλφους και στον εαυτό μου,
μαθαίναμε κάθε μέρα και ένα πιο σκληρό μάθημα. Μαθαίναμε ένα πιο σκληρό μάθημα κάθε μέρα. Λοιπόν, αυτό που συνέβη, μάλλον ακυρώνει την ερώτηση σε σχέση με τη μαλακιά. Απειρία, άγνοια. Ναι. Προφανώς δεν ήξεραν και πώς να λειτουργήσουν. Αλήθεια είναι αυτό. Εγώ προσωπικά που έζησα την ΕΡΤ τις πρώτες ημέρες, αυτό που είδα είναι ότι μόλις από τη μέση προσπαθούσαν κάποιοι να βγάλουν τα συνδικάτα, η αυτοοργάνωση ήταν ένα χάος. Ναι, γιατί δεν υπήρχε, ξέρεις, είναι εξαιρετικά δύσκολο, πρέπει να το συζητήσουμε μια φορά και με τον Λουκά αυτό. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να λειτουργήσεις τέτοια σχήματα με εξαιρετική οργάνωση και συντεταγμένα. Και το είδα αυτό να συμβαίνει. Δηλαδή, κάθε απόπειρα να δημιουργήσεις επιτροπές ή συντονιστικά τα οποία θα μπορούσαν να επιδράσουν καταλητικά απέναντι στη συμπεριφορά, στη τάση, στη λειτουργία των ανθρώπων εκεί μέσα, έφερνε μια αντίδραση. Σωστό. Μείωνε και την ποιότητα του αποτελέσματος. Άρα, είναι μια καλή ποιοτική συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε κάποια στιγμή. Και το φοβόμουν εγώ αυτό, να ξέρετε. Φοβόμουν για τον αυτισμό της Επανάστασης, ο οποίος αυτισμός είναι ο χειρότερος εχθρός μιας Επανάστασης. Λοιπόν, το φοβόμουν. Αλλά λειτουργήσε περισσότερο μάλλον το φιλότιμο, να ξέρετε, και η καλή διάθεση του ενός με τον άλλον. Δηλαδή, έβλεπα ανθρώπους να κουμπώνουν στους ρόλους που δεν είχαν καμιά σχέση μεταξύ τους ή που μπορεί να είχαν και τριβές στο παρελθόν. Αυτό. Τι έδειχνε αυτό? Έδειχνε ότι είχαν βάλει κάποιο υπέρτερο ζήτημα πάνω από οτιδήποτε προσωπικό ή οτιδήποτε μηχανιστικό. Και επειδή δεν υπήρχε προϊσταμένη αρχή για να επιλέξει ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός, ισορροπούσαν μεταξύ τους με έναν καταπληκτικό τρόπο. Δεν περίμεναν κάποιον από πάνω να τους πει ότι εσύ έχεις δίκιο, εσύ έχεις αδικό. Ο τρόπος λοιπόν που λειτουργούσαν ήταν ένας τρόπος συναπόφασης που ερχόταν μέσα από ισορροπία, διάλογο, τριβή και ζήμωση, η οποία γινόταν ενδεχομένως και με σύγκρουση ορισμένες φορές, για να παραχθεί ένα αποτέλεσμα. Επιέργου δηλαδή. Σωστό. Κάτι το οποίο ποτέ δεν έχει συμβεί, να τσακώνεσαι για να δημιουργήσεις κάτι. Και να είναι και καλό αυτό που θα δημιουργήσεις. Σωστό. Και τελικά και μέσα από τον Τζακόμο και μέσα από την κουβέντα και μέσα από τη διεργασία όλη αυτή τη ζήμωση που υπήρξε εκεί, κάποια αποτελέσματα βγήκαν. Έχουμε να δούμε στο μέλλον τι συμβολή θα έχουν αυτά τα αποτελέσματα σε αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν για να αλλάξουμε και τον τρόπο που λειτουργούν και τα πολιτικά και τα κοινωνικά πράγματα στην Ελλάδα. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συμβολή στην έκτακτη σήμερα εκπομπή μας. Εγώ ευχαριστώ και συγγνώμη για την προλογία. Τι λες τώρα, πολυλογάδες θέλαμε σήμερα. Θα ξαναμιλήσουμε σύντομα για όλη αυτή την υπόθεση. Νομίζω ότι δεν έχουμε δει τα τελευταία της. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Να προσέχεις, να είσαι καλά και ξαναμιλάμε. Να είστε καλά, Αντώνη. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Thank you.